και χώρα εστίν Κριτέα. Εξ αριστεράς άλσους επίκλησιν παρασίου. Τέον Σπύρος Ερέα. Νέδιδε σε δόκε. Ομίσε και φμών έσω Κριτέων. Είναι κρυφά παιδεύει. Τες νύμφες δε ονόματα, η φων των δία τραφήνε, λέγουσι τίθενται, νέδαν, θυσώαν και αγνώ. Ο Κρόνος μονομιάς τετελεσμένος το πεπρωμένο του ονομάζοντας, κατοικημένος από το φόβο, ένα λιθάρις παραγανωμένο κατάπιε, θαρώντας ότι ήταν ο μικρός Δίας. Πιστεύοντας ότι έτσι έσωζε ακόμη μια φορά το θρόνο του. Καθώς τις φιλοσχές σωπαίνουν οι αφηγήσεις, εδώ, σε αυτή τη γη, κάτω από τη σκιά της αρχαίας Ολυμπίας, η Ρέα θα γεννήσει το Δία. Ορίζοντας τα οράματα του μέλλοντος, στις σπηλιές του θεϊκού βουνού, με μόνες προστάτηδές της, τις παρασίδες νύμφες. Η κορυφή του Λύκαιου Όρους στην Πελοπόννησο φαντάζει ως ιερός τόπος συνάντησης θεών και ανθρώπων. Σε αυτό το τοπίο με τις εξαίσιες παρηχήσεις του φωτός και το θάμβος μιας απέριτης φύσης, στην Κριτέα της Παρασίας, οι νύμφες Νέδα, Θησώα και Αγνώ θα αναθρέψουν τον μικρό Δία. Στα νερά της Νέδας θα αντιχίσουν τα βήματα των νυμφών, το μικρό σώμα του Δία πλένοντας στις πηγές του ποταμού, και τριγύρω να εφραίνεται το φως στο σχήμα των βουνών. Η Ρέα, γεμάτη ευγνωμοσύνη, θα χαρίσει στην Έδα το ποτάμι που σήμερα πηγάζει από το Λύκαιο Όρος και αποτελούσε τότε το φυσικό σύνορο της αρχαίας Τριφυλίας με τη Μεσσηνία. Η ιστορία με συνοδούς τα λάφυρα των μύθων μας οδηγεί στην ξακουστή Φυγάλια που ήταν χτισμένη στις όχθες του μοναδικού θηλυκού ποταμού, Νέδα. Η Φυγάλια έχει μακρά ιστορία που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Οι αρχαίοι Φυγαλείς θα επαληθεύσουν τη μνήμη του Δία, χτίζοντας ναούς για να το λατρεύσουν, στερεώνοντας τη νέα αλήθεια που θα φέρει. Κατά τους ιστορικούς χρόνους, οι Φυγαλείς ήταν σύμμαχοι της Αθήνας. Ήταν εκείνοι που έχτισαν το ναό του Επικούριου Απόλλωνα, για τη βοήθεια που πίστευαν ότι θα τους προσέφερε, προκειμένου να απαλλαγούν από την επιδημία λοιμού, που έπεσε κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου.
έναν από τους πιο υπέροχους ναούς στην αρχαιότητα. Ένας ναός γεμάτος δύναμη και μυστήριο. Ερχόμενος εδώ, αισθάνεσαι πως είσαι ένα κομμάτι της απεραντοσύνης του ουρανού. Ο νους ανοίγει τα φτερά του και οι εικόνες από την ιστορία του τόπου ζωντανεύουν μπροστά σου. Εδώ στις βάσες, σε υψόμετρο 1130 μέτρων, στέκεται ασάλευτος ο ναός, στο έρευος των αιώνων που πέρασαν. Με τη σφραγίδα του αρχιτέκτονα του Παρθενώνα, η Κτίνη, που του έδωσε την πνοή του. Σε αυτό το ναό, που αρμονικά συνυπάρχει, ο δωρικός με τον Ιωνικό και τον Κορινθιακό ρυθμό, λατρεύτηκε η θεία του ήλιου παντοδυναμία. Η σοφία, η ισχύς και το κάλος ανυψώνουν τον άνθρωπο προς το αδύρυτο θείο. Καθώς η εικόνα απομακρύνεται και τα βουνά στον ορίζοντα παίρνουν τη θέση τους, το φως του ήλιου γίνεται πιο ζωηρό, σαν το πεπρωμένο αυτής της γης. Στην ευρύτερη περιφέρεια της Ήλιδας, δεσπόζουσα θέση κατήχε το Λέπρεο, στη βορειοανατολική πλευρά του σημερινού Λεπρέου, και είχε κατοικηθεί από τη νεολιθική ακόμη εποχή. Αναδεύοντας τις μνήμες στα απομεινάρια της Ακρόπολης, ο ναός της Δήμητρας μας φέρνει στο νου το παράπονό της. Που ακόμη πλανάται στο γυμνό τοπίο, προσμένοντας την κόρη της, μέχρι να έρθει η άνοιξη. Εποπτεύει από το μάραθο της Μεσσηνίας μέχρι τη θέση κλειδί στο Σαμικό. Πλησιάζουμε το επίπεδο του Θεούς. Σαν ακούγεται μια μουσική μακρινή, σαν άρχεται μέσα από ένα κοχύλι ανοιγμένο στον ήλιο. Η Ιερή Ολυμπία βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής. Η εικόνα της Κυλλήνης, που στην αρχαιότητα αποτελούσε το επίνιο της Ήλιδας, ξανοίγει το βλέμμα μας στη χαμηλή γραμμή του ορίζοντα. Καθώς οι μορφές του παρελθόντος τώρα μας αποκαλύπτονται. Thank you.
πίσω από τα σύννεφα της αναζήτησης, τα όνειρα ανασένουν. Η Ήλδα ανασυνθέτει μνήμες καλλιστεσίας σε ένα απέριτο τοπίο. Ερυπωμένα μνημεία της Ήλιδας, οι ψήθυροι θαρείς των αρχαίων αθλητών έρχονται σαν κυματισμός του ανέμου. Και οργανώτρια πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων στην αρχαιότητα. Έφερε την ευθύνη της εφαρμογής και επιτήρησης της ιερής εκεχηρίας. Εδώ οι αθλητές προσέρχονταν ένα μήνα πριν από την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων για να προετοιμάσουν όχι μόνο το σώμα, αλλά και την ψυχή. Η Ήλδα είχε το προνόμιο να εκλέγει με κλήρο τους ελανοδίκες. Σε ένα μεγάλο κτίριο στην αγορά διδάσκονταν από τους νομοφύλακες τα καθήκοντά τους, καθώς και τις διατάξεις που όριζαν τη διεξαγωγή των αγωνισμάτων. Τον τελευταίο μήνα, πριν από τους αγώνες, παρακολουθούσαν τις προπονήσεις των αθλητών και φαίνεται πως τότε έκαναν την τελική επιλογή. Από εδώ ξεκινούσε η επίσημη πομπή με επικεφαλής τους ελανοδίκες, τους αθλητές και τους επίσημους ξένους, και ακολουθώντας την Ιερά Οδό, το δρόμο που ένωνε την Ήλιδα με την αρχαία Ολυμπία, γίνονταν δεκτοί από το πλήθος που είχε έρθει στους αγώνες.
Η τεράστια ενεργειακή δύναμη του τόπου είναι έκδηλη σε αυτόν που θα φτάσει μέχρι εδώ για να αφουγκραστεί την καρδιά της Ελλάδας. Όλες οι παραδόσεις συγκλίνουν πως οι θεοί πρώτοι αγωνίστηκαν στην Ολυμπία, προσδίδοντας το χώρο μια ιερότητα. Μια ιερότητα που την αντιλαμβάνεσαι με τα πρώτα βήματα που θα κάνεις, ανάμεσα στα μνημεία όπου το άπλετο φως σου θυμίζει ότι η ζωτική ενέργεια του ανθρώπου έχει ηλιακή προέλευση. Ένα απέραντο οικοδομικό συγκρότημα ήταν ο ιερός χώρος στην αρχαιότητα. Μια αλυσίδα έργων αρχιτεκτονικής και γλυπτικής, με περισσότερα από 3.000 αγάλματα. Στο θρόισμα των δέντρων, τα ερωτήματα χάνονται στην αναπόλυση της Ολυμπίας, που φαντάζει μυστική και ενιγματική. Περιπλανιόμαστε νότια της Ολυμπίας με τα φτερά της φαντασίας αλλά και του νου. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν μια έμφυτη έφεση για το ωραίο. Γι' αυτό δεν μας προξενεί έκπληξη που σε αυτό το λόφο κάποτε υψωνόταν μεγαλοπρεπής ο ναός της Αθηνάς. Στο σημερινό χωριό Σκυλουντία σώζονται τα ερείπια της αρχαίας πόλης. Στον όμορφο και έφορο αυτό τόπο έζησε ο σοκρατικός φιλόσοφος Ξενοφών. Εδώ, το 380 π.Χ., έγραψε την Κύρου Ανάβαση ως απομνημόνευμα της εκστρατείας στην Ασία και το γυρισμό των Μυρίων με την αρχηγία του στην Ποθητή Πατρίδα. Ο Αθηναίος ιστορικός περιγράφει θηρευτικές σκηνές στους καταπράσινους λοφίσκους. Ο ίδιος, η γη του και οι καλεσμένοι τους έφθαναν κυνηγώντας αγριόχειρους και ελάφια μέχρι τη Φολόη. Η σιωπή του βουνού Φολόη μας εχμαλωτίζει με πανουργία στη δίνη της, στην ανίκουστη ηχό της. Εδώ ήταν η σπουδαιότερη πόλη της ηλιακής ακρόριας, η αρχαία Λασιών. Βρισκόταν στο μέσο του κατάφυτου οροπεδίου της Φολόης,
Διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη και θράφισματα επιγραφών απέμειναν για να μας θυμίζουν. Ένα μυστικό νήμα που διαπλέκει αθέατους θεσμούς πανάρχαιων μύθων στην Ηλία. Αβαρής αναδεύεται στο βλέμμα μας μέσα σε ένα μελανό φάσμα φωτός. Η λίμνη του Καϊάφα. Νύμφες κατοικούσαν στα σπήλαιά της κατά την αρχαιότητα, προσφέροντας όλη τη θαυματουργική τους δύναμη στις ιαματικές πηγές των νερών. Ο Παυσανίας θέλει την καλλιάφια, την πηγαία και την ίαση να ζουν στους βωμούς και στα ιερά που έχτιζαν για αυτές το δάσος οι άνθρωποι που θεραπεύονταν. Εδώ, κάτω από τα νερά της λίμνης, αναπαύονται στους αιώνες τα απομεινάρια της αρχαίας πόλης Σάμου. Ακούγοντας την ηχό της ζωής να προβαίνει στους πρόποδες του πευκοφυτευμένου όρους Λαπίθα, θαρρείς ότι όλοι αυτοί οι αρχαίοι μύθοι φωλιάζουν στη φύση. Το βλέμμα μας, υφαίνοντας εικόνες, προεκτείνει τον ορίζοντα, γυρίζοντας στην καρδιά της αρχαίας Ελλάδας. Από την κοιλάδα τούτη ξεκίνησε η Ελλάδα των ιστορικών χρόνων. Σε αυτή την πολυθρύλητη κοιλάδα της Πισάτιδος, που τη στολίζει το Κρόνιο, πήγαζε ο δυνατός παλμός που θέρμαινε και δυνάμωνε την ελληνική φυλή να κερδίζει τις ωραίες νίκες της ελευθερίας και τους θριάμβους του πνεύματος και της τέχνης. Από εδώ ψηλά ξεσκεπάζεται μπροστά μας ολόκληρο το πανόραμα της Ολυμπίας, με τα καταπράσινα βουνά, με τις κατάσπαρτες κοιλάδες και με τον Αλφιό, που κατεβαίνει γαλήνιος και μεγαλόπρεπος μέσα από τις αρκαδικές χαράδρες. Σαν βουητό, σαν αντίλαλος από την αρχαία Ολυμπία. Ήταν το μάτι της γης της Ολυμπίας, με τη φρεσκάδα και τη διάβγεια των νερών του. Ο μύθος του είναι πιο νεροπόλος από το θάνατο της γης και ο πόνος του απέραντος. Ο Αλφιός, πηγαίνοντας το κυνήγι, συνάντησε και αγάπησε την νύμφη Αρέθουσα, την αφοσιωμένη ακόλουθο της θεάς Αρτέμιδος. Η Αρέθουσα, μη θέλοντας να υποκύψει στον έρωτα του Αλφίου, φεύγει, τρέχει,
περνάει βουνά και θάλασσες. Φτάνει στις Σιρακούσες, στη νότιο Ιταλία. Μεταμορφώνεται σε πηγή. Απελπισμένος ο Αλφαιός για το χαμένο ερωτά του, γίνεται ποταμός, ώστε τα νερά του να φτάσουν στις Σιρακούσες και να εναυθούν αιώνια με τα νερά της αγαπημένης του αρέθουσας. Μ' αυτή τη θεία σμίξη, την αιώνια αγάπη, έκαναν στη Σικελία οι Έλληνες τη Μεγάλη Ελλάδα. Γοργοκυλάν και τώρα τα νερά του θείου Αλφαιού και τρέχουν στον αιώνιό τους δρόμο και τον χαϊδεύουν οι ιτιές και τον φιλούν πλατάνια. Οι δάφνες τον στολίζουνε και οι ελιές τον στεφανώνουν. Ρωτάν τα πέθκα τις μυρτιές και οι λιγαριές τα σκύντα. Πού πάει το ποτάμι? Και ρίχνουνε τα λουλούδια, τα φύλλα στα νερά του. Και αυτό τα παίρνει και τα πάει στην κρυσταλλένια βρύση που ρέει στη Σικελική ακτή. Κι οι γάργαρες πηγές που κελαρίζουν κάποιο τραγούδι μουρμουρίζουν λαϊκό. Ποταμέ μου, όταν γεμίζεις και βογκάς και κυματίζεις, πάρε και μέσα στα κυματά σου, στα στριφογυρίσματά σου, να με πας στη Δύση, Δύση, μες στη Μαρμαρένια.